Μένουμε στον Όφη, γυρίζουμε όμως τον χρόνο πίσω 35 χρόνια, καθώς το 1985, σαν σήμερα, είχε γίνει το ντεμπούτο του Ευγένιου Γκέραρντ στον πάγκο της κριτικής ομάδας. Στη συνέχεια όλη την γνωρίζετε. Έγραψε μια πολύ μεγάλη ιστορία ο αείμνηστος Ολλανδός. Σε αυτό το ντεμπούτο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ένας από τους ποδοσφαιριστές που ήταν στην αρχική ενδεκάδα του Όφη, ήταν ο Θαλής Τσιριμόκος, τον οποίο θα πούμε την καλησπέρα μας από την Κρήτη TV. Κύριε Τσιριμόκο, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σε σένα και καλησπέρα σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε. Θέλω να θυμηθείτε αυτό το ντεμπούτο του Ευγένιου Γκέραρντ. Εσείς ήσασταν στον Όφη από πριν, είχατε συνεργαστεί και με άλλους προπονητές. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γκέραρντ πρέπει να έρθει το 1984, δεν κάνω λάθος. Αυτό το ντεμπούτο έγινε σαν σήμερα πριν 35 χρόνια, το επίσημο ντεμπούτο. Νομίζω ότι γιατί εγώ έφυγα το 1985-86, και νομίζω, γιατί κάτσε ένα χρόνο με τον Ευγένιο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρθει ένα χρόνο νωρίτερα. Μπορεί να κάνω λάθος. Να μας πείτε για αυτό το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και την, αυτή την πρώτη επαφή γενικά με τον Ευγένιο Γκέραρντ. Κοίταξε, ο Ευγένιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι ο Ευγένιος ήρθε με κίνηση των ποδοσφαιριστών και ειδικά του Γρηγόρη του Τσινού, ο οποίος τότε είχαμε έναν προπονητή, τον Εγγλέζο, τον Μπέιλι, ο οποίος έφυγε, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους έφυγε, και είμαστε, γιατί κάναμε πολύ παρέα τότε, εγώ, ο Γρηγόρης, ο Αδριανίδης, ο Παπαβασιλείου, ο Σαμαράς, είμαστε πολύ δεμένοι σαν παιδιά, σαν ομάδα, και συζήτηση που κάναμε για προπονητή και αυτά, είχε πει ο Γρηγόρης ο Τσινός ότι έχω έναν προπονητή ο οποίος είναι στη Ρόντα βοηθός και είναι πάρα πολύ καλός. Τον είχα στη Ρόντα, ήταν σαν βοηθός και είναι πάρα πολύ καλός, αγαπάει τις παίκτες, δουλεύει καλά και πάει λέγοντας. Και πήραμε την πρωτοβουλία, πήγαμε στον τότε γενικό αρχηγό, τον κύριο Μαγιαφαλτάκη, του είπαμε αυτά που είπε ο Γρηγόρης όλοι μαζί ο κοινός, και έτσι ήρθε ο Ευγένιος. Δηλαδή ήρθε με μια πρόταση προτροπή δική μας, γνωρίζοντας, γιατί οι ερωτήσεις που κάναμε μεταξύ μας είναι πώς πάει με τους παίκτες το ένα το άλλο. Και μας διαβεβαίωσε ο Γρηγόρης ο Τσινός, έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους παίκτες, και έτσι ήρθε ο Ευγένιος στην ομάδα και ήταν αυτό που έκανε μετά. Έστω και αν στο πρώτο του παιχνίδι, όπως υπάρχει βέβαια και η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΟΦΗ, 8-9 του 85, γνωρίσατε την ήττα από την Καλαμαριά. Αυτό στη συνέχεια δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Ίσως ήταν το γούρι αυτό. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ καλές σχέσεις, αξίζει το λέω, μας κέρδισε. Ένας προπονητής ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ, έφερε στο Ηράκλειο τα αγωνιστικά τετράγωνα. Δουλέψαμε πολύ σε αγωνιστικά τετράγωνα πλέον και η δουλειά του ήταν θέμα χρόνου να βγει, η οποία βγήκε, συν ότι τότε είχε πολύ μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστών που τον βοήθησαν να παίξει αυτό που ήθελε να παίξει. Κύριε Τσιριμόκο, είδαμε πριν και μια φωτογραφία που αφορά στο πρώτο fair play που έγινε ουσιαστικά στα ελληνικά γήπεδα, έτσι με τον Νίκο Σαργκάνη και εσάς πρωταγωνιστές. Εσάς πρωταγωνιστή, κάνατε κάτι ασυνήθιστο τότε. Είχατε ασπαστεί τον Σαργκάνη για μια απόκρουσή του σε κεφαλιά, αν δεν κάνουμε λάθος, του Γιώργου Βλαστού, του συμπαίκτη. Του Βλαστού, ναι. Είχε κάνει από δεξιά μια σέντρα ο Νόμπλιας, ο Νικολάκης, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε την κεφαλιά ο Βλαστός. Εγώ πίστευσα ότι είναι γκολ. Ακολούθησα λίγο τη φάση. Μη τυχόν και την αποκρίσα, στείλω την μπάλα στα λίγια και έκανε μια εκπληκτική απέκρουση. Τελείως έτσι ενθουσιασμένος, ασυνέστα κι εγώ έτσι, τον αγκάλιασα και τον φίλησα, λέω τι έκανε ρε Νίκο. Βλέπουμε το χαρακτηριστικό φωτογραφικό στιγμιότυπο που και με εσάς και το Σαργκάνη. Και γυρίζει και μου λέει ο Νίκος, γιατί νομίζεις το θέλα ρεφαλή. Ήτανε και αυτού μια συχτώδη κίνηση η οποία έμεινε έτσι. Και η κίνηση αυτή η δική μου έφερε το fair play στην Ελλάδα, το πρώτο βραβείο με εκτίμηση η Βουλή των Ελλήνων τότε, και από τότε καθιερώθηκε το fair play. Κάτι τελευταίο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μία ευχή σας για τον Όφη, ο οποίος ξεκινάει το Σάββατο πρωτάθλημα και σε λίγες μέρες επιστρέφει μετά από 20 χρόνια στην Ευρώπη. Καταρχάς θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς σε όλα αυτά τα παιδιά που παίξαμε μαζί χρόνια, που είναι διαμάντια παιδιά, όπως είναι ο Σαμαράς, ο Νόμπλιας, ο Γρηγόρης ο Τσινός, έτσι. Παιδιά που δεν έπαιξα μαζί τους, αλλά τους ξέρω σαν χαρακτήρες, τον Κουφίδη, τον Μπουσανίδη. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΟΦΗ, ο Γιωργάκης Σαμαράς που του δίνει να μην περώ, να ξέρεις,
Πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΟΦΗ έκανε την καλύτερη κίνηση. Είναι σε καλά χέρια ο ΟΦΗ. Ο κόσμος να τους βοηθήσει. Πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτών των παιδιών θα βγει και να είναι σίγουροι ότι ο Όμιλος θα ξαναζήσει τις στιγμές που έζησε τις τότε. Να σας ευχαριστήσουμε και έχουν κάνει και πάρα πολύ καλή επιλογή προπονητού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Τσιριμόκο. Η ευχή μου είναι να πάει πολύ καλά η ομάδα και να τη στηρίξει ο κόσμος, να μην τη φοβηθεί να τη στηρίξει ο κόσμος. Είναι σε καλά χέρια η ομάδα. Αυτό μετράει. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να νεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Τσιριμόκο. Βεβαίως. Με χαρά. Με χαρά, γιατί και εγώ στο Ηράκλειο είσα τόσα χρόνια. Γέννησα το παιδί μου εκεί. Ξέρω ότι με αγάπησε ο κόσμος, τον αγαπάω. Εγώ καλές στιγμές. Δεν σου κρύβω ότι όταν ήρθαμε τον εθνικό και με αποθέωσαν, πιάσαν τα κλάματα. Αν το ξέρεις. Βεβαίως. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι πολύ.